Παρόλα αυτά όμως έκανε δύο αποκλειστικότητες. Μία παγκόσμια, παγκόσμια και μία ελληνική. Πάμε στην παγκόσμια πρώτα, να συνδιαράξουμε το σύμπαν. Έλα. Μόνικα Μπελούτσι. Όχι, αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Η Μόνικα Μπελούτσι βρέθηκε στην Ελλάδα στο πρωινό αποκλειστικά. Προχθές επέστρεψε στη Γαλλία μαζί με τις δύο της κόρες και με τη μητέρα της. Βρέθηκε εδώ στην Ελλάδα για λίγες ημέρες, για επαγγελματικούς αλλά και για προσωπικούς λόγους. Την είδα. Ορίστε, τη βλέπουμε. Τώρα τη βλέπουμε καθαρά. Μπορεί να καταλάβει κανείς, Γιώργο, πως είναι 59 χρονών. Είναι 59, ε. Ναι, είναι 59 χρονών. Πανέμορφη. Βέβαια. Πανέμορφη πάντα, ναι. Πάντα. Καλά, η ομορφιά δεν είναι θέμα ηλικίας. Υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι στα 20, στα 30, 40, 50, 60, 70, δεν έχει να κάνει. Είχε, Γιώργο, να πάρει, γιατί και η μητέρα της ήταν πάρα πολύ μεγάλο μοντέλο. Ιταλίδα, Μπρουένα Μπριγκόντι, είναι και αυτή πανέμορφη. Με ποιον είναι τώρα η Μόνικα Μπελούτσι? Με τον Τιμ Μπάρτον. Με τον Τιμ Μπάρτον, σκηνοθέτη. Με τον Μπάρτον, σκηνοθέτη, που λέγανε ο όμορφη και ο άσχημο. Εντάξει, οκ, δεν έχει σημασία. Αναστέναξε το αεροδρόμιο. Η Νοβενσάν Κασέλ ήταν κούκλο. Ενώ Βενσάν Κασέλ ο πρώτος. Πώς θα είναι αυτά τώρα και υποκειμενικό το πράγμα. Ο Βενσάν Κασέλ πιο γοητευτικός όμως. Δεν ήταν ωραίος, ήταν γοητευτικός πολύ. Είναι όμορφος άσχημος, κλασικός. Και η κόρη είναι σαν τον Ζαν Πολ Πελμοντό που ήταν όμορφος άσχημος του γαλλικού σινεμά. Η κόρη της κάνει φοβερή καριέρα, είναι πανέμορφη. Είναι top model η κόρη της. Ναι, και έχει και σχέση, να πούμε τάσο, με τον 24χρονο ονόματι Σαλ Νάνι. Να ρωτήσω κάτι. Συνέντευξη της έκανες? Όχι, δεν ήθελε, τσακωθήκαμε τον προηγούμενο. Πού να την πλησιάσεις, έτρεμες. Πού να πας να τη Μόνικα. Στην ελληνική σου οπίση μια χαρά του χώνει στο παρκούτσι. Πού να πας στη Μόνικα. Εκεί στη Μόνικα Μπελούτσι κοκοκό. Εκεί δεν έκανες περιπατητική συνέντευξη. Την πέτυχα, Γιώργο, στο φεύγω, οπότε έκανα, έβαλα όλες τις πηγές μου και είχαμε κάτι ωραίες φωτογραφίες.